Tell me a time and a place. It's all in the same, it's all in the same. The fortune, the fame, it's all in the same. Καλημέρα, καλημέρα, Αλάνια μου. Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να μου είστε καλά. Εγώ τώρα είμαι κάπου κοντά στον Πειραιά, από πάνω. Ψάχνω να βρω. Από ό,τι είδα βασικά στο GPS, όπου μυρίζει κάτι καμένο. Εγώ να είμαι αποκλείεται, τώρα πριν λίγο πήρε μπροστά το μηχανάκι. Πόπο μαλάκα. Πλαστικούρα. Τέλος πάντων, ψάχνω να βρω τώρα εγώ εδώ πώς θα βγω στη Θηβών. Από ό,τι είδα στο GPS συνεχίζω όλη ευθεία το δρόμο. Συνεχίζω δηλαδή. Μάλλον εδώ θα κάτσουμε να δούμε πού βγαίνουμε. Εκτός αν μου λέει κάτι. Α, μου λέει κάτι ο δρόμος, ωραία, εντάξει. Εύκολο. Εύκολάκι. Και από εδώ. Ναι. Από εδώ. Τέλεια. Περφέτο. Το βρήκαμε. Λοιπόν, το μωράκι είχε πάει σήμερα, βασικά χθες πήγε, για αλυσιδογράναζα δίσκους και λατήρια. Έπρεπε, γιατί από την ώρα που το κάναμε το ρεκτιφιέ, πιστονάκι και λοιπά, ανέβασε και δεν είναι πατίναρο το μηχανάκι, οπότε ήθελε το σερβισάκι του. Τώρα το φανάρι. Εν τω μεταξύ, αλυσιδογράναζα. Το μηχανάκι χρειαζόταν από την ώρα που το είχα στα χέρια μου, τουλάχιστον δηλαδή κανένα 7 μηνό. Βέβαια δεν το είχα καταλάβει, γιατί νόμιζα ότι έτσι πρέπει να κάνει το μηχανάκι. Μόλις πατάω το συμπλέκτη. Τώρα παιδιά πατάω το συμπλέκτη, δεν ακούγεται τίποτα και τσουλάει το μηχανάκι. Δηλαδή όταν το πάταγα το συμπλέκτη, έκοβε το μηχανάκι. Δεν τσουλάγε. Οπότε λογικά θα πηγαίνει και ακόμα καλύτερα το μηχανάκι, έτσι. Τώρα εντάξει, τι να πω. Εντάξει, και επειδή το καβαλάς και κάθε μέρα το μηχανάκι, είναι κάποια πράγματα που δεν καταλαβαίνεις εύκολα ότι χρειάζονται, ας πούμε, σαν σέρβις και τέτοια. Κάθε τρώει άλλη και επειδή τρώει θα μας σκοτώσει εμάς. Άμισε τα έψιστη. Είναι οι δρόμοι, παιδιά. Γάματα. Τώρα δεν θέλω να το ζωρίσω το μηχανάκι, γιατί δεν έχουν πατήσει και οι δίσκοι. Καλά, εντάξει. Δεν του έκανε και πολλά χιλιόμετρα. Μαλάκα, αυτό που έχουν ένα πρόβλημα στοίχησης εδώ, όλη στην Ελλάδα. Κάθεται ένας δίπλα από τον άλλον, για να βλέπει. Ξέρω εγώ ρε μαλάκα, τι παθαίνουμε. Κοίτα εδώ, ανεβάζει μόνο του. Έτσι ήταν, είναι ωραία και δεν έχει και κόσμο. Είναι ωραία ρε φίλε. Τσουλάς, ανάνθρωπος. Όμορφα, ωραία. Δεν σου πάει κανείς τα νεύρα προς το παρόν, έτσι. Αυτός θα μπει στην λόριζα μου. Α, εντάξει. Ξέρω εγώ, τον έβλεπα πολύ. Ψημένο να μπει στην λόριζα μου. Επειδή έβγαινε ο άλλος. Τσακ, κοιτάμε.
κάνουμε εδώ αριστερά, γιατί και αυτόν τον είδα ότι ήταν έτοιμος να πει λίγο αριστερά για να τον προσπεράσει, οπότε πήγα αρκετά αριστερά. Τώρα δεν νομίζω να χρειάζεται κάτι άλλο, ρε φίλε. Τους αεραγωγούς επίτηδες δεν τους βάζω, τους έχω σπίτι μου. Οπ, γίνανε εδώ. Τους αεραγωγούς έχω στο σπίτι. Αλλά δεν τους βάζω. Γιατί θέλω να έχω άμεση επαφή με το μηχανάκι κάτω, να δω, να βλέπω θερμοκρασία. Βγάζει φλάσ, μπαίνει αριστερά και μιλάει στο κινητό που στα αράζει μαλάκα. Δηλαδή, αν έχεις το Θεός. Τι είναι αυτή ρε μαλάκα. Και να πεις ότι δεν έχει καλά αυτοκινητάκι ρε μαλάκα. Αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Κάτι και οδηγάει ολόκληρο φορτηγάκι ρε μαλάκα, μιλάει στο κινητό. Και εγώ τώρα κατεβάσω καμιά πρώτη να το καρφώσω το μηχανάκι. Α, με κάτι τέτοια τρελαίνομαι ρε φίλε, μετά πως να οδηγήσω ήρεμα ρε φίλε, πως να οδηγήσω normal. Για πείτε μου. Έλα. Ναι, και με όλα αυτά ξέχασα να σας πω ότι θέλω να πάρω ένα drone για να κάνω κάποιες πτήσεις και έχω έρθει σε ένα μαγαζί ενός φίλου, στο Εγάλαιο, το οποίο έχει πάρα πολλά πράγματα, ειδικά αεροπλάνα κτλ. Και είναι πολύ ωραίο.